Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο του Open στις 2 και πάμε να δούμε μαζί την επικαιρότητα σε τίτλους. Ανάσα για εκατομμύρια φορολογουμένους από τη ρύθμιση για τις 120 δόσεις, τα κριτήρια και οι κρίσιμες προθεσμίες. Πρόταση Μομφής κατά Πολάκη σήμερα από τη Νέα Δημοκρατία στη Βουλή. Πυρομαδών κατά του αναπληρωτή Υπουργού Υγείας από Μητσοτάκη, Γεννηματά και Κουτσούμπα. Βίντεο σοκ από την αεροπορική τραγωδία στη Μόσχα. 41 νεκροί και τραυματίες από τη φωτιά που ξέσπασε σε αεροσκάφος του Αεροφλότ που έκανε αναγκαστική προσγείωση. Αυστηρό μήνυμα του State Department προς την Άγκυρα για τις κινήσεις τουρκικών πλοίων στην Κυπριακή ΑΟΣ. Τρεις ρυθμίσεις οφειλών, κυρίες και κύριοι, που θα δώσουν ανάσα σε εκατομμύρια φορολογουμένους και ασφαλισμένους, καταθέτει σήμερα στη Βουλή η κυβέρνηση. Οφειλές προς εφορίες, ασφαλιστικά ταμεία αλλά και δήμους θα μπορούν να ρυθμιστούν σε έως και 120 δόσεις, με παράλληλο πάγωμα των κατασχέσεων που έχουν επιβληθεί. Οι πολίτες όμως θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, καθώς κάθε ρύθμιση έχει τις δικές της προθεσμίες και κριτήρια. Τριπλή διέξοδο από συσσωρευμένες οφειλές φόρων, ασφαλιστικών εισφορών και δημοτικών τελών δίνουν ρυθμίσεις οφειλών που φέρνει σήμερα στη Βουλή η κυβέρνηση. Οι ρυθμίσεις θα δώσουν ανάσα σε εκατομμύρια οφειλέτες του δημοσίου, παγώνοντας τις κατασχέσεις που τους έχουν επιβληθεί. Έχουμε κάνει ένα σχέδιο που πραγματικά βοηθάει αυτούς που χρειάζονται, χωρίς να επιτρέπει άλλους ανθρώπους, άλλους πολίτες να παίζουν το σύστημα. Με τη ρύθμιση οφειλών προς τις εφορίες ρυθμίζονται οφειλές που έχουν καταστήληξει πρόθεσμες έως το τέλος του 2018. Η αίτηση πρέπει να υποβληθεί ως τις 28 Ιουνίου μέσω Taxis.net και προϋπόθεση είναι να έχουν υποβληθεί οι δηλώσεις των τελευταίων 5 ετών. Ο οφειλέτης θα πρέπει να δαπανά για τη ρύθμιση το 4-25% του εισοδήματός του, ποσοστό που μειώνεται κατά μία μονάδα για κάθε παιδί. Το επιτόκιο της ρύθμισης είναι 5% και στην περίπτωση εφάπαξ εξόφλησης διαγράφονται πλήρωσης προς αυξήσεις. Εμείς θέλουμε να βοηθήσουμε αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν πληγεί πολύ από την κρίση και είχαν αφαιθεί μόνοι τους από τις προηγούμενες κυβερνήσεις στην τύχη τους. Είναι μία ρύθμιση, αυτό το ζήτημα δηλαδή των δόσεων, είναι κάτι το οποίο είναι πολύ αναμενόμενο και μπορώ να σας πω αρκετά καθυστερημένο. Σε μεγάλο βαθμό αυτό έχει προεξοφληθεί από την αγορά. Λόγω εισοδηματικού κριτηρίου στη ρύθμιση για τις εφορίες, ο φιλέτης που έχει ετήσιο εισόδημα 15.000 ευρώ θα πρέπει να πληρώνει ετησίως τουλάχιστον 360 ευρώ. Για εισόδημα 20.000 θα πληρώνει 500 ευρώ το χρόνο, για εισόδημα 25.000 θα πληρώνει τουλάχιστον 900 ευρώ και για 30.000 ευρώ εισόδημα θα πληρώνει κάθε χρόνο τουλάχιστον 1.400 ευρώ. Για παράδειγμα, φορολογούμενος με ετήσιο εισόδημα 10.000 ευρώ που χρωστάει 1.500 ευρώ θα εξοφλήσει την οφειλή του σε 50 δόσεις των 30 ευρώ. Φορολογούμενος με ετήσιο εισόδημα 15.000 που χρωστά 3.000 θα καταβάλει 100 δόσεις των 30 ευρώ η καθεμιά. Είναι συνηθισμένο φαινόμενο προεκλογικά να κρατάνε οι εκάστοτε κυβερνώντες κάποια χαρτιά που θα μπορούσαν να δώσουν από αυτά τα ψίχουλα που περισσεύουν. Η ρύθμιση για τα ασφαλιστικά ταμεία έχει ελάχιστη δόση 50 ευρώ και προσφέρει διαγραφή προς αυξήσεων έως 85%, αλλά και κύριας οφειλής μέσω επανυπολογισμού εισφορών μεσοσταθμικά κατά 65%. Η ρύθμιση για τα ταμεία θα επιτρέψει σε περίπου 80.000 ασφαλισμένους που έχουν οφειλές προς τα ταμεία να συνταξιοδοτηθούν και η προθεσμία για την υποβολή αίτησης είναι η 30 Σεπτεμβρίου. Ερχόμαστε να βάλουμε στην πραγματικότητα να δώσουμε τη δυνατότητα σε 1.300.000 οφειλέτες να κλείσουν οριστικά με τις πληγές του παρελθόντος και με τα προβλήματα του παρελθόντος. Για παράδειγμα, ελεύθερος επαγγελματίας χρωστά σήμερα 35.400 ευρώ. Λόγω επανυπολογισμού των εισφορών, του διαγράφονται 23.200 ευρώ και η υπόλοιπη οφειλή ύψους 11.300 ευρώ ρυθμίζεται σε 120 δόσεις των 163 ευρώ. Οι πολίτες θα μπορούν να ρυθμίσουν και τις οφειλές τους προς τους δήμους σε έως 100 μηνιαίες δόσεις. Μένουμε στο θέμα και πάμε να συνδεθούμε τώρα με τη Βουλή, τον Γιάννη Απέργη και τον Σπύρο Μουρελάτο, για να δούμε καταρχήν πότε θα έρθει το νομοσχέδιο για τις 120 δόσεις στη Βουλή, Γιάννη. Σήμερα ή αργότερα αύριο το πρωί το νομοσχέδιο για τις 120 δόσεις του Υπουργείου Οικονομικών σε ό,τι αφορά οφειλές, εφορίες και ασφαλιστικά ταμεία θα αναμένεται ότι θα κατατεθεί.
καθώς την Τετάρτη και την Πέμπτη, η διάσκεψη των Προέδρων αποφάσισε ότι το νομοσχέδιο αυτό θα εισαχθεί στην Επιτροπή Οικονομικών προκειμένου να ξεκινήσει η επεξεργασία του. 4 συνεδριάσεις στην Επιτροπή, ενώ στην Ολομέλεια θα εισαχθεί σύμφωνα με τον προγραμματισμό που έγινε για ψήφιση την ερχόμενη Δευτέρα και την Τρίτη μέχρι το βράδυ. Θα έχει ψηφιστεί. Βέβαια, εδώ περιμένουμε ότι θα κατατεθεί και η τροπολογία της Νέας Δημοκρατίας σαν μια κόντρα ρελάν στην πρόταση, στο νομοσχέδιο αυτό του Υπουργείου Οικονομικών που αφορά την κατάργηση της μείωσης του αφορολογήτου. Και η Νέα Δημοκρατία τώρα, Σπύρο, ανεβάζει τους τόνους. Το απόγευμα θα καταθέσει πρόταση μομφής εναντίον του Παύλου Πολάκη, όμως δεν θα περιοριστεί μόνο στο θέμα Πολάκη. Μετά τις 6 το απόγευμα αναμένουμε εδώ τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος θα πραγματοποιήσει παρέμβαση και θα καταθέσει την πρόταση μομφής, όπως είχε προαναγγείλει ο ίδιος αρχές μεγάλης εβδομάδος, Λίνα, κυρίες και κύριοι, και καθ' όλη την διάρκεια της τριήμερης κοινοβουλευτικής μάχης, όπου θα λάβουν το λόγο όλα ανεξαιρέτως τα κορυφαία στελέχη του κόμματος αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα επιστρατεύει συνεχώς το δίλημα Ελλάδα των Πολάκηδων ή Ελλάδα των Πολών, προκειμένου μεταξύ άλλων να καταρρύψει, όπως λένε στην Πειραιώς, και το κεντρικό προεκλογικό αφήγημα του ΣΥΡΙΖΑ ότι εκπροσωπεί τους πολλούς. Όμως η Νέα Δημοκρατία δεν θα αρκεστεί στην ταύτιση Πολάκη και Αλέξη Τσίπρα, καθώς θα επιχειρήσει να πλαγιοκοπήσει την πλειοψηφία και στο πεδίο της οικονομίας, υπογραμμίζοντας μεταξύ άλλων και την άρνηση του Μεγάρου Μαξίμου να συνυπογράψει την τροπολογία για την άρση της μείωσης του αφορολογήτου, αλλά και για τα όσα έλθαν στο φως από το αφιέρωμα του Αλέξη Παπαχελά για την επικοινωνιακή και την επιχειρησιακή διαχείριση της ανίποτης τραγωδίας στο Μάτι, Λίνα. Μάλιστα, πρόταση μομφής λοιπόν της Νέας Δημοκρατίας κατά του Παύλου Πολάκη. Η κυβέρνηση θα μετατρέψει σε ψήφο εμπιστοσύνης. Και ποια είναι η διαδικασία, Γιάννη? Πότε θα έχουμε... Η διαδικασία θα ξεκινήσει την Τετάρτη στις 6 το απόγευμα με την ομιλία του Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα και θα μπορούν να κάνουν πρωτολογία, εάν θελήσουν, και όλοι οι υπόλοιποι πολιτικοί αρχηγοί. Μετά την Πέμπτη και την Παρασκευή θα έχουμε 6 κύκλους τοποθετήσεων από βουλευτές από όλα τα κόμματα, ενώ την Παρασκευή το βράδυ θα καταβληθεί μια προσπάθεια να μην πάμε μεσάνυχτα, θα έχουμε την ονομαστική ψηφοφορία από την οποία η κυβέρνηση θα πρέπει να λάβει 151 θετικές ψήφους. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Τώρα στα ύψη βρίσκεται, κυρίες και κύριοι, η ένταση της προεκλογικής αντιπαράθεσης με επίκεντρο την οικονομία αλλά και τον Παύλο Πολάκη, ο οποίος δέχεται ομαδικά πειρά από την αντιπολίτευση. Αντιδράσεις όμως προκαλεί την ίδια ώρα και η υπουργοποίηση του Θανάση Θεοχαρόπουλου. Κόκκινο χτυπάει η πολιτική αντιπαράθεση τρεις εβδομάδες πριν από τις κάλπεις στις 26 Μαΐου. Με περιοδεία στην Ξάνθη και ομιλία του Πρωθυπουργού στο κλειστό γυμναστήριο Ευμύρου, συνεχίζεται η προεκλογική μάχη εν ώψη ευρωεκλογών, ενώ από την Καβάλα ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάλεσε τους πολίτες να στείλουν με την ψήφο τους το μήνυμα της μεγάλης πολιτικής αλλαγής. Η ώρα της μεγάλης πολιτικής αλλαγής έχει ήδη έρθει, ότι όλοι εσείς έχετε στείλει ένα μήνυμα ως εδώ με τη χειρότερη κυβέρνηση που γνώρισε ποτέ ο τόπος από τη μεταπολίτευση. Και μετά. Δεν πρέπει ο ελληνικός λαός να ξαναπαγιδευτεί σε αυτά τα κάλπικα διλήμματα. Πρέπει να φύγει από το διπολισμό, από τα δύο αυτά βασικά κόμματα. Στη δημοσιότητα δόθηκε το πρώτο σποτ του κινήματος αλλαγής για τις ευρωεκλογές του Μαΐου με το σύνθημα «Κομμένη πλάκα, στέλνω μήνυμα αλλαγής» και τη φόφη γεννηματά να εξαπολύει από τη Χαλκίδα δρυμία επίθεση κατά ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Δημοκρατίας. Πολώνουν και διχάζουν, ξέρετε γιατί, θέλουν να κρύψουν πόσο πραγματικά μοιάζουν οι πολιτικές τους. Τώρα το τερμάτισαν με το debate. Τους είπα, δεν έχει κανένα νόημα το debate ανάμεσα στην original δεξιά του κυρίου Μητσοτάκη και στη νέα δεξιά του κυρίου Τσίπρα. Αντιδράσεις συνεχίζει να προκαλεί η υπουργοποίηση του Θανάση Θεοχαρόπουλου και η συμμετοχή του στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Το πρωί η Έλενα Κουντουράτου παρέδωσε την σκυτάλη της ηγεσίας του Υπουργείου Τουρισμού με τον πρόεδρο της Δημάρ να εξηγεί τους λόγους που δέχθηκε να αναλάβει κυβερνητική θέση. Η απόφαση του Αλέξη Τσίπρα για την προοδευτική συμμαχία διαμόρφωσε τις προϋποθέσεις για τη συμπόρευση δυνάμεων στη βάση και της πρόσφατης προγραμματικής συμφωνίας.
κύριος Θεοχαρόπουλος, το ξαναλέω, άκουσε ή συμμετείχε στο κάλεσμα, όχι άκουσε, συμμετείχε στο κάλεσμα του Πρωθυπουργού για την δημιουργία της Προοδευτικής Συμμαχίας απέναντι στις δυνάμεις του συντηρητισμού και της ακροδεξιάς στην Ευρώπη. Δεν είχατε πλειοψηφία για τις πρέσπες. Έπρεπε να χτίσετε μια πλειοψηφία. Η πλειοψηφία αυτή χτίστηκε με τον τρόπο που όλοι ξέρουμε ότι χτίστηκε. Δεν υπάρχει ούτε ένας, μα ούτε ένας, ο οποίος να έχει πάρει αντίδωρο. Ο κύριος Θεοχαρόπουλος έκανε θετική τοποθέτηση από την αρχή. Ενώ έλεγε αρνητικά για την κυβέρνηση, έλεγε θετικά πράγματα. Μιλούσε θετικά για τη συμβολή των Πρεσπών. Άρα για τι συναλλαγή. Για ποια συναλλαγή μιλάμε. Εν αναμονή της κατάθεσης στη Βουλή από τη Νέα Δημοκρατία της πρότασης Μομφής κατά του αναπληρωτή Υπουργού Υγείας Παύλου Πολάκη για τις δηλώσεις του σε βάρος του υποψηφίου Ευρωβουλευτή της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης Στέλιου Κιμπουρόπουλου, τα κόμματα της αντιπολίτευσης συνεχίζουν να μιλούν για ταύτιση Τσίπρα-Πολάκη. Το δίλημα λοιπόν στις ευρωεκλογές είναι απλό. Θέλετε να είστε με την Ελλάδα των Πολάκηδων ή με την Ελλάδα των Πολών? Εμείς διαλέγουμε να είμαστε με την Ελλάδα των Πολών και είμαι σίγουρος ότι αυτό θα αποφασίσει και η πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας. Δεν είναι απλά ο Πολάκης. Είναι ο πολακισμός. Η αναλγησία και ο κινησμός τους διαπερνά. Δεν είναι τυχαία η κάλυψη που παρέχει ο κύριος Τσίπρας στον κύριο Πολάκη. Έχουν ταυτόσιμες αντιλήψεις που δεν έχουν καμία σχέση με τις αξίες και τις αρχές της αριστεράς. Δυστυχώς, ο Πρωθυπουργός της χώρας όχι μόνο το στήριξε, αλλά με την όλη στάση του, την όλη πρακτική του και αυτά που είπε, όχι απλά έδωσε κάλυψη, αλλά του είπε μπράβο και καλά έκανες. Η Τουρκία επιχειρεί να αναχαιτήσει προαναγγέλλοντας επιθετική και παράνομη γεώτρηση δυτικά της Πάφου. Και σε αυτήν την κρίσιμη ώρα, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Δημοκρατία επιδιώκουν να δώσουν άλλη μια παράσταση του σκοταδιστικού διπόλου τους με προτάσεις εμπιστοσύνης και Μομφής αντίστοιχα. Και η Χρυσή Αυγή θα δώσει το δικό της μήνυμα. Θα στείλει το δικό της μήνυμα. Δίπλα στα λάβαρα της Ευρώπης των πατρίδων. Από τη Μαδρίτη μέχρι το Βερολίνο. Από το Παρίσι μέχρι τη Ρώμη. Για μια μεγάλη Ελλάδα. Σε μια ελεύθερη Ευρώπη. Εκτός συνόρων τώρα, 41 νεκροί ανάμεσα τους και παιδιά και 6 τραυματίες είναι ο απολογισμός της αεροπορικής τραγωδίας στο Διεθνές Αεροδρόμιο Σερεμέτιεβο της Μόσχας, όταν αεροσκάφος της Αεροφλότ τυλίχτηκε στις φλόγες κατά τη διάρκεια αναγκαστικής προσγείωσης. Βίντεο από κάμερες ασφαλείας δείχνουν καρέ-καρέ το λεπτό της συντριβής, κόβοντας την ανάσα, ενώ στο διαδίκτυο κυκλοφορούν και βίντεο που φέρονται να είναι από το εσωτερικό του αεροσκάφους. Οι εικόνες που κάνουν τον γύρο του κόσμου από το αεροδρόμιο Σερεμέτιεβο στη Μόσχα παγώνουν το αίμα. Το αεροπλάνο Σουχόι Superjet 100 της Aeroflot επιχειρεί να κάνει αναγκαστική προσγείωση. Όμως ο πιλότος δεν τα καταφέρνει και μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα το αεροπλάνο με 78 επιβαίνοντες μετατρέπεται σε πυρήνη μάζα. Διεθνή μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν συγκλονιστικές εικόνες που φέρονται να είναι από το εσωτερικό του αεροσκάφους. Ο κινητήρας παίρνει φωτιά. Οι επιβάτες ουρλιάζουν. Είναι οι τελευταίες στιγμές για κάποιους από αυτούς. Он, видимо, подъезжал к терминалу для того, чтобы пассажиров выпустить. Он буквально был метрах, наверное. Βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας του αεροδρομίου καταγράφει καρέ-καρέ το τραγικό δυστύχημα. Η ταχύτητα που έχει αναπτύξει το αεροπλάνο είναι μεγάλη. Χτυπά στον διάδρομο, αναπηδά και ξαναχτυπά στο έδαφος. Τότε το πίσω μέρος του διαλύεται και τυλίγεται στις φλόγες. Επιβάτες διακρίνονται να βγαίνουν από την έξοδο κινδύνου στον μπροστινό μέρος. Από τους 78 επιβαίνοντες, 41 έχασαν τη ζωή τους. Ανάμεσά τους και παιδιά. Από τους επιζώντες, οι 6 έχουν μεταφερθεί στα νοσοκομεία της Μόσχας. Из 78 человек, находившихся на борту самолета, 37 выживших. Из них 33 пассажира и 4 члена экипажа. Το αεροσκάφος εκτελούσε πτήση από τη Μόσχα με προορισμό το Μουρμάνσκ. Σχεδόν μισή ώρα μετά την απογείωση, ο πιλότος ανέφερε πρόβλημα στους κινητήρες και ζήτησε να επιστρέψει στο Σερεμέτιεβο. Τα ραντάρ δείχνουν ότι το αεροσκάφος έκανε 2 κύκλους πάνω από τη ρωσική πρωτεύουσα πριν επιχειρήσει αναγκαστική προσγείωση. Τοπικά μέσα αναφέρουν ότι το Σουχόι χτυπήθηκε από κεραυνό λίγα λεπτά μετά την απογείωσή του. Τα μαύρα κούτια που ανασύρθηκαν από το σημείο της συντριβής θα δώσουν την απάντηση μέσα στις επόμενες ημέρες. Ασυνίσμο también el piloto inmediatamente nos ha informado de que el aeropuerto
estaba cerrado, que no se ejercen por ahora ningunos vuelos en el aeropuerto de Sheremetyevo. Λίγη ώρα μετά την πολύ νεκρή τραγωδία, ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν εξέφρασε τα συλληπιτήριά του και έδωσε εντολή να γίνει βάθος έρευνα για το περιστατικό. Αυστηρό μήνυμα στην Άγκυρα έστειλε η Ουάσιγκτον για τις προκλητικές τουρκικές κινήσεις στην Κυπριακή ΑΟΣ. Το State Department κάλεσε την Τουρκία να ακυρώσει την απόφασή της να προχωρήσει σε γεωτρήσεις, κάνοντας λόγο για πολύ προκλητικό βήμα που αυξάνει την ένταση στην περιοχή. Την ίδια ώρα, προκλητικό πρωτοσέλιδο δημοσίευμα στον τουρκικό τύπο υποστηρίζει ότι με την τοποθέτηση των S-400 το Αιγαίο και η Μεσόγειος θα μετατραπούν σε τουρκική λίμνη. Λάβει στη φωτιά που επιχειρεί η Τουρκία να ανάψει στην Κυπριακή ΑΟΣ, έριξε ο Μευλού Τσαβούσογλου μετά τα διαδοχικά ραπίσματα Ηνωμένων Πολιτειών και Ισραήλ. Και ενώ για τις πειρατικές ενέργειες της Άγκυρας ενεργοποιούνται τα πρώτα αντίμετρα με την έκδοση διεθνών ενταλμάτων σύλληψης για το πλήρωμα του Πορθητή, ο Γιώργος Κατρούγκαλος έκανε λόγο για τουρκικούς αντιπερισπασμούς. Είναι συμβολικές οι κινήσεις αυτές. Δεν έχουν τη δυνατότητα να προχωρήσουν μόνοι τους σε ουσιαστικές εξορίξεις. Οι προσπάθειές τους ήταν να στείλουν ένα σήμα ότι είμαστε κι εμείς εδώ. Χρησιμοποιούν την έκφραση «Δεν είμαστε εκτός της εξίσωσης ενέργειας στην Ανατολική Μεσόγειο». Σε δήλωσή της, στον ανταποκριτή του ΟΠΕ, Μιχάλη Ιγνατίου, η εκπρόσωπος του State Department προειδοποίησε με αυστηρότητα την Άγκυρα. Αυτό το βήμα είναι ιδιαίτερα προκλητικό και κινδυνεύει να αυξηθεί η ένταση στην περιοχή. Καλούμε τις τουρκικές αρχές να σταματήσουν αυτές τις επιχειρήσεις και ενθαρρύνουμε όλα τα μέρη να ενεργήσουν με αυτοσυγκράτηση. Ισραηλινό περίβλημα στην πολυεθνική ασπίδα προστασίας που υψώνεται στην Κύπρο, προσέδωσε και ο επικεφαλής της διπλωματικής αντιπροσωπείας του Ισραήλ στην Κύπρο. Το Ισραήλ παρακολουθεί με σοβαρότατη ανησυχία τα πρόσφατα βήματα που έκανε η Τουρκία στην ΑΟΣ της Κύπρου στα ανοιχτά της Δυτικής Αχτής. Το Ισραήλ επανέλαβε την πλήρη υποστήριξή του και την αλληλεγγύη του προς την άσκηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Κύπρου στην ΑΟΣ της και εκφράζει την αντίθεσή του σε κάθε προσπάθεια παραβίασης αυτών των δικαιωμάτων. Την ίδια ώρα, η γενής ΑΦΑΚ δυναμητίζει το κλίμα με πρωτοσέλιδο άρθρο της για τις δυνατότητες των S-400. Το αντιαεροπορικό σύστημα S-400 θα μπορεί να εντοπίζει εχθρικούς εναέριους στόχους 600 χιλιόμετρα μακριά και να τους χτυπάει σε απόσταση 400 χιλιόμετρων. Η τοποθέτηση των δύο συστοιχειών σε Σμύρνη και Αντιόχεια θα καταστήσει πάραυτα το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο τουρκικές λίμνες. Σε μια κίνηση υψηλού συμβολισμού, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Ευάγγελος Αποστολάκης αναμένεται αυτήν την Τετάρτη να επισκεφθεί την Κύπρο. Έντονες αντιδράσεις στην ελληνική μειονότητα της Αλβανίας έχει προκαλέσει η απόφαση των κρατικών υπηρεσιών της χώρας να ξυλώσει νύχτα τις δίγλωσσες πινακίδες στα μειονοτικά χωριά του Δήμου Φινίκης. Εκπρόσωποι της μειονότητας έκαναν λόγο για αυταρχική συμπεριφορά και κλίμα εκφοβισμού, ενώ υπήρξαν έντονες διαμαρτυρίες ομογενών κατά τη διάρκεια της αλβανικής επιχείρησης. Συνεργεία της επιχείρησης συντήρησης των εθνικών οδών από το Αργυρόκαστρο κόβουν με τροχούς τις δίγλωσσες πινακίδες στα μειονοτικά χωριά του Δήμου Φινίκης υπό την προστασία αστυνομικών δυνάμεων το βράδυ του Σαββάτου με τους δρόμους βυθισμένους στο σκοτάδι. Επικρατεί ένταση όταν γίνονται αντιληπτοί από Έλληνες του χωριού Κρανιά. Όταν τους ρωτήσαμε γιατί κάνετε αυτή την πράξη και τη συγκεκριμένη ώρα, η απάντησή τους ήταν ότι μπορούν να προκαλέσουν ατύχημα. Αυτοί όμως, με τον τρόπο που επέμβαιναν χτες το βράδυ, την ώρα που επέμβαιναν, ήταν σαν να ήταν καταπλάδες. Αυτό μας προβάλλει όλους εμάς. Την κίνηση αυτή, που σύμφωνα με πληροφορίες έγινε μετά από διαμαρτυρίες των αλβανικών μέσων μαζικής ενημέρωσης, γιατί πρώτα αναγραφόταν η ονομασία στην ελληνική και μετά στην αλβανική γλώσσα, κατήγγειλαν με κοινή τους δήλωση η πολιτική οργάνωση της ελληνικής εθνικής μειονότητας στην Αλβανία, Ομόνια, και το Κόμμα Ένωσης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Είμαστε εξοργισμένοι από αυτό που συνέβη, καθώς θίγεται με αυτό το βάρβαρο τρόπο η εθνική μας αξιοπρέπεια. Εμείς σαν Δήμος τώρα δικαιούμαστε να βάλουμε τις πινακίδες και αυτό κάνουμε, αυτό πράξαμε, όπως ορίζουν όμως. Δεν είναι ακραίες εθνικιστικές αλβανικές φωνές. Εδώ έχουμε πολιτική της ίδιας κυβερνήσεως. Χρειάζεται μια απάντηση από την ελληνική κυβέρνηση. Και είναι πολύ σημαντικό να αισθανθεί μειονότητα ότι έχει την Ελλάδα κοντά του. Ο Πρωθυπουργός, όσον αφορά τις περιουσίες των βορειοϋπηρετών, έχει απαντήσει. Έχει πει ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί η δράση αυτή η οποία υπήρχε όσον αφορά τις περιουσίες αυτές.
η απάντηση κατά την άποψή μου είναι η ίδια και σε αυτό το, και σε αυτό το, το περιστατικό. Και η κυβέρνηση Αλβανίας, εάν θέλει να συνεχίσει να έχει ευρωπαϊκή προοπτική, θα πρέπει να σέβεται απολύτως τα δικαιώματα των μειονοτήτων στην χώρα της. Οι ομογενείς πάντως κάνουν λόγο για κλίμα εκφοβισμού απέναντι στην ελληνική μειονότητα, ενώ δεν υπάρχει ακόμη επίσημη τοποθέτηση της αλβανικής κυβέρνησης για το θέμα. Ομόφωνα ένοχη, κυρίες και κύριοι, για την δολοφονία Λουκμάν στα Πετράλωνα. Τον Ιανουάριο του 2013 έκρινε τους δύο κατηγορούμενους στο Μικτόρκο το εφετείο της Αθήνας. Πάμε να συναντήσουμε την Έλενα Γαλάρη. Το κίνητρό τους ήταν ρατσιστικό, σύμφωνα με την απόφαση, Έλενα. Και πριν από λίγο, ωστόσο, δημιουργήθηκε ένταση, καθώς έσπασαν τα ισόβια για τους κατηγορούμενους. Ακριβώς έσπασαν τα ισόβια για τους δύο κατηγορουμένους, καθώς το δικαστήριο Λίνα τους αναγνώρισε το ελαφρυντικό της καλής συμπεριφοράς μετά την πράξη. Μόλις ο πρόεδρος ανακοίνωσε την απόφαση και ενώ δικαστές και ένορκοι βρίσκονταν ακόμα στην έδρα, κάποια άτομα από την δικαστική αίθουσα, από το ακροατήριο, άρχισαν να πετούν μπουκάλια με νερό στους κατηγορουμένους, αποδοκιμάζοντάς τους και φωνάζοντας συνθήματα. Να πούμε ότι επικράτησε ένταση. Δημιουργία της αστυνομίας αμέσως μπήκε στη δικαστική αίθουσα και τους ανάγκασε να αποχωρήσουν. Όμως η ένταση συνεχίστηκε και εκτός της αίθουσας, όπου οι συγκεντρωμένοι συνέχιζαν να φωνάζουν συνθήματα κατά των κατηγορουμένων και κατά της Χρυσής Αυγής. Το δικαστήριο τους επέβαλε ποινή κάθειρξης 21 ετών και 5 μηνών στον κάθε έναν από τους δύο κατηγορουμένους για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συναυτουργία με ρατσιστικό κίνητρο. Σε δήλωσή του, ο πατέρας του Σεχσάτ Λουκμάν εξέφρασε την ικανοποίησή του, λέγοντας πως το δικαστήριο αναγνώρισε ότι αυτή είναι η δολοφόνη του παιδιού του και πως τον δολοφόνησαν επειδή ακριβώς είχαν ρατσιστικά κίνητρα. Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσω πολύ για το ρεπορτάζ. Πάμε τώρα στην υπόθεση του serial killer στην Κύπρο, κυρίες και κύριοι, καθώς άρχισαν ξανά σήμερα οι έρευνες στην Κόκκινη Λίμνη. Με τη βοήθεια του εξελιγμένου μηχανήματος σονάρ και ρομποτικής κάμερας για τον εντοπισμό και τις τρίτης βαλίτσες στις οποίες τοποθετούσε τα θύματά του ο 35χρονος αξιωματικός, φρίκη έχει προκαλέσει ο εντοπισμός χθες της δεύτερης βαλίτσας με τη σωρό, όπως φαίνεται, ενός 8χρονου κοριτσιού. Όλα τα νεότερα θα μας μεταφέρει ο Κώστας Αθανασίου από το Μέγκα Κύπρου. Κώστα, σε ακούμε. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Να αναφέρουμε ότι... Μας ακούτε? Σε ακούμε, ναι. Καλό μεσημέρι. Από το πρωί, από τις 8:30, είναι σε εξέλιξη οι έρευνες εδώ στην Κόκκινη Λίμνη, στο Μίτσερο. Να αναφέρουμε ότι πριν από λίγη ώρα υπάρχει μια διακοπή λόγω και των καιρικών συνθηκών που επικρατούν, αλλά κυρίως από τις έρευνες που έχουν γίνει χθες και σήμερα, η ορατότητα εντός της λίμνης είναι μηδενική. Όπως βλέπετε και στους δέχτες σας, υπάρχει ένα κίτρινο καλώδιο μέσα στην λίμνη. Είναι το σημάδι, είναι εκεί που έχει σηματοδοτηθεί το σημείο όπου ερευνούν από το πρωί οι αρχές. Με την χρήση του συστήματος σόναρ αλλά και της ρομποτικής κάμερας. Αυτό που αναμένεται τώρα και σε πολύ λίγο θα μάθουμε είναι αν τελικά θα γίνει και η προσπάθεια από τον Δίτη για την ανάσυρση του τρίτου αντικειμένου της βαλίτσας θανάτου δηλαδή. Υπενθυμίζω ότι χθες βρέθηκε η δεύτερη βαλίτσα. Οι πληροφορίες αναφέρονται για την 8χρονη Έλενα Ναταλία, κόρη της Λίδια Φλωρεντίνα. Ενώ τώρα μας απομένει να βρούμε και την τρίτη βαλίτσα που είναι για την 29χρονη Μαρικάλ Βαλτές. Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσω πολύ. Με μια σκληρή ανακοίνωση απάντησε, κυρίες και κύριοι, η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων στις απειλές του Ρουβίκονα με αφορμή το βέτο του εισαγγελέα για την χορήγηση τακτικής άδειας στον Δημήτρη Κουφοντίνα. Η μεγαλύτερη δικαστική ένωση της χώρας ζητεί από την πολιτεία να προστατεύσει τους δικαστικούς λειτουργούς και να καταδικάσει τέτοιες ενέργειες. Πάμε να συνδεθούμε με τη Σοφία Φασουλάκη που θα μας πει περισσότερα. Σοφία. Καλό μεσημέρι, Λίνα. Ως εδώ λένε οι δικαστές, οι οποίοι νιώθουν ότι απειλούνται συνεχώς για υποθέσεις που χειρίζονται. Το ίδιο έγινε και τις προηγούμενες ημέρες από μέλος αναρχικής οργάνωσης, από τον Ρουβίκονα. Θυμίζουμε, ο οποίος με ανάρτησή του στα social media έγραψε ότι, με αφορμή βέβαια την απόφαση για τη χορήγηση νέας τακτικής άδειας στον Δημήτρη Κουφοντίνα, ότι εάν τελικά δεν δοθεί η άδεια, όλα θα κοκκινήσουν. Τι λένε οι δικαστές, Λίνα? Η απειλή χρήσης βίας
προκειμένου να καμφθεί η ελεύθερη βούληση των ατόμων, συνιστά κλασική φασιστική μέθοδο. Καθήκον της πολιτείας είναι να περιφρουρήσει τους λειτουργούς της, να διασφαλίσει τις συνθήκες εκείνες που επιτρέπουν την ανεπηρέαστη άσκηση του δικαιοδοτικού τους έργου και να καταδικάσει απερίφραστα τέτοιες απειλές που συνιστούν πρόκληση για τη δημοκρατία. Άλλο, λένε οι δικαστές, είναι η ελεύθερη έκφραση των ιδεών και άλλο αυτές οι ευθείες και βαρύτατες απειλές. Λίνα. Σε ευχαριστώ πολύ, Σοφία. Τώρα παρέμβαση για το θέμα είχαμε, κυρίες και κύριοι, πριν από λίγο από την Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη, την Κατερίνα Παπακώστα. Η Μίνα Καραμίτρου είναι μαζί μας και θα μας ενημερώσει. Η οποία, κυρία Παπακώστα, η Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη, απαντά στην ουσία στην ανακοίνωση της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων Λίνα, αναφέρει ότι η πολιτεία περιφρουρεί τους λειτουργούς της και ιδίως τους δικαστικούς λειτουργούς, ότι το δικαίωμα της ελεύθερης έκφρασης στη δημοκρατία έχει ως όριό του την μη πρόκληση του δημοκρατικού αισθήματος των πολιτών και τη μη απειλή χρήσης βίας, για να καταλήξω ότι η δημοκρατία είναι ισχυρή, παρότι αμήνεται πάντα, δεν επιτίθεται στους πολεμιούς της, διότι τα ισχυρά όπλα της είναι το Σύνταγμα, οι νόμοι, η εμπεδομένη δημοκρατική συνείδηση των πολιτών και το κράτος δικαίου. Μάλιστα, σε ευχαριστώ πολύ. Εκτός συνόρων και πάλι, τρεις Ισραηλινοί και πέντε Παλαιστίνοι είναι νεκροί. Είναι ο απολογισμός νέας ανταλλαγής επιθέσεων ανάμεσα στις δύο λωρίδες, στις δύο πλευρές στη λωρίδα της Γάζας. Η Παλαιστινιακή Οργάνωση Χαμάς δήλωσε πρόθυμη να προχωρήσει σε κατάπαυση του πυρός τη στιγμή που η πιο σκληροπυρηνική τζιχάντ απειλεί με αιματοκύλισμα την φετινή Eurovision που θα γίνει στο Τελ Αβίβ. Οι σιρήνες στο ασκελόν του Ισραήλ στα σύνορα με τη λωρίδα της Γάζας ηχούν για άλλη μία φορά. Τα Ισραηλινά αντιπυραυλικά αναχαιτίζουν τις εκατοντάδες ρουκέτες Παλαιστίνων εξτρεμιστών που έρχονται από τη λωρίδα της Γάζας επάνω από τους άμαχους πολίτες που προσπαθούν όπως όπως να προστατευθούν. Children don't sleep well at night. Even if it's not the sound of Qassams, they're afraid of every little noise. Από τις χθεσινές συγκρούσεις σκοτώθηκαν 3 Ισραηλινοί και 12 Παλαιστίνοι. Αυτά τα θύματα προστίθενται στους νεκρούς των τελευταίων ημερών, ανάμεσα στους οποίους ήταν και ένα βρέφος 14 μηνών, που σκοτώθηκε σε μία από τις επιθέσεις των Ισραηλινών στη λωρίδα της Γάζας. Μετά και τις τελευταίες θεσινοβραδινές επιθέσεις, πάντως η Χαμάς δήλωσε πως είναι πρόθυμη να κηρύξει κατάπαυση του πυρός. Σε αυτό το βίντεο που μεταδίδουν οι Times του Ισραήλ, μαχητές της πιο σκληροπυρηνικής οργάνωσης Τζιχάντ απειλούν με ρουκέτες τις πυρηνικές εγκαταστάσεις στην Τιμόνα, το Διεθνές Αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν του Τελ Αβίβ, το λιμάνι της Ασντόντ και τα διυλιστήρια της Χάιφα. Το βίντεο τρόμου βλέπει το φως της δημοσιότητας λίγες ώρες μετά την απειλή που εκτόξευσε η οργάνωση κατά της διοργάνωσης του διαγωνισμού τραγουδίου της Eurovision, που φέτος θα φιλοξενηθεί στο Τελ Αβίβ από τις 14 έως τις 18 Μαΐου. Για δεύτερη φορά την τελευταία τετραετία, ο τελικός του κυπέλλου Ελλάδος θα τελεστεί χωρίς κόσμο. Ο Υφυπουργός Αθλητισμού Γιώργος Βασιλιάδης αποφάσισε ο αγώνας της 11ης Μαΐου ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και την ΑΕΚ να διεξαχθεί στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας με περιορισμένο αριθμό προσκλήσεων που θα μοιράσουν οι δύο ομάδες και η Ελληνική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου. Στην ανακοίνωση γίνεται αναφορά στο τεταμένο κλίμα μεταξύ των οπαδών των δύο ομάδων και στα επεισόδια που είχαν σημειωθεί στους τελικούς του 2017 και του 2018 με αντιπάλους πάλι τους δύο δικεφάλους. Οριστικά χωρίς κόσμο, αλλά με τη χρήση της τεχνολογίας βίντεο θα διεξαχθεί το βράδυ της 11ης Μαΐου ο τελικός του κυπέλλου Ελλάδος στο Ολυμπιακό Στάδιο ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και την ΑΕΚ μετά από απόφαση του Υφυπουργού Αθλητισμού Γιώργου Βασιλιάδη. Με δεδομένο ότι αυτό που μας ενδιαφέρει είναι ο πρωταρχικός μας στόχος, είναι η ασφάλεια των πολιτών, η ασφάλεια των θεατών και η ασφάλεια στο τέλος του ίδιου του προϊόντος, κρίναμε και με βάση την εισήγηση της Διαρκούς Επιτροπής για την Αντιμετώπιση της Βίας ότι ελαχιστοποιούμε τον οποιοδήποτε κίνδυνο και ρίσκο αυτή την πολύ δύσκολη απόφαση. Υπάρχει ένα μίσος αδιανόητο προερχόμενο από αθλητικές διοργανώσεις μεταξύ των οπαδών των δύο ομάδων. Υπήρχαν μέχρι και πρόσφατα
η αστυνομία απέτρεψε την τελευταία στιγμή ραντεβού θανάτου. Οι φιναλείς θα μοιραστούν από 500 προσκλήσεις, ενώ ακόμη 500 θα δοθούν στην Ελληνική Ομοσπονδία προκειμένου να καλύψει τις δικές της ανάγκες. Δεν μπορούμε να το δεχτούμε αυτό. Δεν μπορούμε να γίνουμε θεατές ή να επιτρέψουμε να ξαναγίνει αυτό, με δεδομένο ότι και οι ίδιες οι ΠΑΕ, οι οποίες θέλουν οπαδούς, θέλουν φιλάθλους, θέλουν ό,τι μπορούν να θέλουν, αλλά είναι ανίκανες να ελέγξουν το σε ποιον πηγαίνει, σε ποιον δίδουν τα εισιτήρια. Σα θυμίζω ότι όλοι αυτοί που κάνανε τα επεισόδια τα προηγούμενα χρόνια, νόμιμα είχαν προμηθευτεί τα εισιτήρια, νόμιμα παρευρίσκονταν στο γήπεδο. Από την πλευρά της, η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ξεκαθάρισε ότι επιθυμούσε τη διεξαγωγή τελικού με κόσμο, με χρήση VAR και με ξένο διαιτητή. Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ, όπως δήλωσε ρητά, ήθελε να εξαντληθεί η πιθανότητα διεξαγωγής του τελικού κυπέλου κανονικά με κόσμο και των δύο ομάδων στο ΟΑΚΑ, με τη χρήση βίντεο assistant referee και με ξένο διαιτητή. Ελπίζουμε η σημερινή απόφαση να είναι η τελευταία ανάλογη για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Σε περίπτωση μάλιστα που ήταν προαποφασισμένος ο τρόπος διεξαγωγής, αναρωτιόμαστε γιατί στην πιθανότητα τελικού ΠΑΟΚ ΑΕΚ, που ήταν έντονη εδώ και περισσότερο από έναν μήνα, εγκαταστάθηκε το βίντεο assistant referee μόνο στο ΟΑΚΑ, σε μια παραβίαση της κοινής λογικής, ώστε για ακόμα μια φορά να παίξει ο ΠΑΟΚ έναν τελικό στη φυσική έδρα του αντιπάλου του. Ας είναι. Ο ΠΑΟΚ έχει κερδίσει τους δύο τελευταίους τελικούς, είναι ο πρωταθλητής με 22 πραγματικούς βαθμούς διαφοράς από την αντίπαλό του και θα πάει με πίστη για ένα ακόμη τρόπαιο. Ο υποψήφιος του κυβερνητικού συνασπισμού, Στέβο Πεντάροφσκι, είναι επίσημα ο νικητής των προεδρικών εκλογών στη Βόρεια Μακεδονία, αφήνοντας πίσω του την αντίπαλό του, Σβετλάνα Σιλιάνοφσκα. Πάμε στην αίθουσα σύνταξης και την Μαρία Ανδρικάκη, που θα μας πει περισσότερα. Μαρία. Λίνα, υπήρξαν ανησυχίες ότι η συμμετοχή στον δεύτερο γύρο των εκλογών δεν θα ξεπερνούσε το 40% εξαιτίας της κόπωσης των πολιτών και από τις αλλεπάλληλες κάλπες των τελευταίων ετών. Τελικά, με πάνω από 46% συμμετοχή, ο Στέβο Πεντάροφσκι είναι ο νέος πρόεδρος. Υποστηρικτής της Συμφωνίας των Πρεσπών, δήλωσε ότι σκοπεύει να είναι ο πρόεδρος όλων των πολιτών, όπως είπε χαρακτηριστικά, και έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ευρωπαϊκή πορεία της χώρας. Ο Ζόραν Ζάεφ δεν έκρυψε τη χαρά του για την εκλογή του Πεντάροφσκι, τον οποίο χαρακτήρισε Ευρωπαίο πρόεδρο, Λίνα. Και την ίδια στιγμή, Μαρία, ο Πάπας Φραγκίσκος πραγματοποιεί τριήμερη περιοδία στη Βουλγαρία και τη Βόρεια Μακεδονία από χθες. Ακριβώς από χθες βρίσκεται στη Βουλγαρία, στη συνέχεια θα μεταβεί στη Βόρεια Μακεδονία. Θα επισκεπτεί και τα Σκόπια, τη γενέτειρα της μητέρας Τερέζας, την οποία ίδιος αγιοποίησε το 2016. Πρόκειται, Λίνα, για δύο χώρες στις οποίες κυριαρχεί η Ορθόδοξη Εκκλησία και ένας από τους στόχους του ταξιδιού του είναι να βελτιώσει τις σχέσεις μαζί της. Πρόκειται για τη δεύτερη επίσκεψη Πάπα στη Βουλγαρία και την πρώτη στη Βόρεια Μακεδονία. Και υπάρχουν περίπου 58.000 καθολικοί στη Βουλγαρία και 15.000 στην Βόρεια Μακεδονία. Για να δούμε λίγο τα νούμερα, Λίνα. Σε ευχαριστώ πολύ. Εμείς πάμε τώρα στις Βρυξέλλες να συναντήσουμε την Μαρία Ψαρά, κυρίες και κύριοι. Καθώς, όπως προκύπτει, Μαρία, από δηλώσεις Ευρωπαίων αξιωματούχων, η εκλογή του νέου Προέδρου στη Βόρεια Μακεδονία ενισχύει την ευρωπαϊκή προοπτική της χώρας. Αυτό είναι το κλίμα, Λίνα, εδώ στις Βρυξέλλες. Θερμή υποδοχή επιφύλαξαν για τον νέο πρόεδρο της Βόρειας Μακεδονίας, εκλεκτό του Ζόραν Ζάεφ, τον Στέβο Πεντάροφσκι, για την εκλογή του πριν από λίγο. Λίνα, ο πρόεδρος Γιούνκερ και ο πρόεδρος Τούσκ συνεχάρισαν τον Πεντάροφσκι για την εκλογή του. Μέσω Twitter του έστειλε συγχαρητήρια και ο Επίτροπος Διεύρυνσης, Ιωάννης Χάν, ο οποίος έγραψε ότι αδειμονεί για τη συνέχιση της συνεργασίας στο πλαίσιο του προγράμματος μεταρρυθμίσεων, με σκοπό να ανοίξει ο δρόμος για την έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση τον Ιούνιο. Η Βόρεια Μακεδονία μπορεί να υπολογίζει, είπε ο Χαν, στην υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ενταξιακή προοπτική της. Στο ίδιο πνεύμα κινήθηκε και το tweet και η ανάρτηση στο Twitter του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ, του Γιεν Στόλτεμπεργκ, ενώ ο Ευρωπαϊκός Τύπος τονίζει τη φιλοδυτική διάθεση του Πεντάροφσκι και λέει και αναφέρει ότι η πορεία της Βόρειας Μακεδονίας προς το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση πλέον θα έχει μεγάλη υποστήριξη, Λίνα. Μάλιστα, να σε ευχαριστήσω πολύ, Μαρία. Επιστροφή στα δικά μας, στον Ιερό Ναό του Αγίου Ανδρέα, στο Γυροκομείο Αθηνών, διέριξαν και βανδάλισαν άγνωστοι. Οι δράστες εισέβαλαν στον Ιερό Ναό και πήραν χρήματα, τάματα, μέχρι και το Ιερό λείψανο της Αγίας Αναστασίας, ενώ στη συνέχεια προκάλεσαν βανδαλισμούς. Οι κακοποιοί αμέσως μετά εξαφανίστηκαν χωρίς να γίνουν αντιλήπτοι, ενώ η αστυνομία κάνει έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψή τους. Υπήρχε χέρι πάνω σημαίνει. Ναι. Το πήραν αυτό. Τα ιερά λείψανα της Αγίας Αναστασίας, που χρονολογούνται από το 250 μετά Χριστόν, έκλεψαν ιερόσυλλοι από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ανδρέα, που βρίσκεται μέσα στο Γυροκομείο Αθηνών. Πήγε μέσα και δεν υπήρχαν τίποτα από τα λείψανα, Ευαγγέλια, Ιερά Σκεύη,
Στολές, σταυροί, ό,τι είχαμε στο ιερό, εν πάση περιπτώσει, τα πήραν όλα. Η εκκλησία παρέμεινε κλειστή από την Κυριακή του Πάσχα με τους δράστες να αρπάζουν κοιμήλια μεγάλης αξίας, ενώ το βάρος των κλοπημαίων ξεπερνούσε τα 200 κιλά. Οι δράστες, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, παραβίασαν την πίσω πόρτα του ιερού και εισέβαλαν μέσα σε αυτό, όπου παρέμειναν για αρκετή ώρα αρπάζοντας από τις προθήκες ό,τι πολύτιμο έβρισκαν. Στη συνέχεια, σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, βγήκαν από την πίσω μάτρα του γυροκομείου που οδηγεί στη λεωφόρο Κηφισίας. Το βασικότερο από όλα είναι το λείψον της Αγίας Αναστασίας της Ρωμαίας, που χρονολογείται από το 250. Όπως και πολλά λείψα άλλων Αγίων, του Αγίου Ανδρέου του Πρωτοκλήτου, του Αγίου Προκοπίου, του Αγίου Γεωργίου. Οι δράστες δεν δίστασαν να βεβηλώσουν και την Αγία Τράπεζα του Ναού πριν εξαφανιστούν με την πολύτιμη λεία τους. Κάνουμε έκκληση σε όποιον ακούσουν ή δουν κάτι να βοηθήσουν γι' αυτό. Τις έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών έχει αναλάβει η ασφάλεια, ενώ η ιερέας του Ναού καταγγέλει πως τα μέτρα ασφαλείας στο γυροκομείο Αθηνών είναι ανύπαρκτα. Τις εφιαλτικές στιγμές που έζησαν το βράδυ της περασμένης Παρασκευής περιέγραψαν στην κάμερα του Open δύο αδέλφια που πάλιψαν σώμα με σώμα με κακοποιούς οι οποίοι εισέβαλαν στο σπίτι τους στην Πετρούπολη κρατώντας κατσαβίδια. Είναι δύσκολο το συνέστημα να περιγράψεις τι νιώθεις εκείνη τη στιγμή. Θα σε καταβλέπεις όλες να περνάνε σε μια αργή ταινία μπροστά σου. Έχουν περάσει 2-24 ώρα από τη στιγμή που πάλεψε με επικίνδυνους κακοποιούς μέσα στο σπίτι του στην Πετρούπολη και ακόμα δεν μπορεί να το συνειδητοποιήσει. Τα σημάδια στο κεφάλι του μαρτυρούν το μέγεθος του εφιάλτη για τον ίδιο και την αδερφή του. Και μετά που μπήκα, όρμηξε ένας ολιστής επάνω μου και αναγκάστηκα να παλέψω μαζί του. Τον πέταξα μέσα στο σαλόνι, τον ακινητοποίησα κάποια στιγμή. Σκερφαλώσαν στο καγκελάκι που είναι χαμηλό, άλλοι δύο συνεργοί του από κάτω, ένας με χτύπησε. Με χτύπησε δύο τρεις μπουνιές και μία μου ρίξε με ένα κατσαβίδι. Οι δράστες μπήκαν στην πολυκατοικία παραβιάζοντας τα παντζούρια. Ο 55χρονος αποφάσισε να αντισταθεί όταν κατάλαβε ότι κινδυνεύει η ζωή της αδερφής του. Πιο πολύ σκέφτηκα ότι είναι η αδερφή μου πίσω που το έχει χάσει και βγάζει κραυγές. Δεν μπορούσα να κάνω να μην αντισταθώ. Τι σας πήρανε? Γύρω στα 500 ευρώ και κάποια κοσμήματα. Τα 500 ευρώ ήταν να περάσω όλο το μήνα. Όταν η αδερφή του είδε τους κακοποιούς να τον χτυπούν με μανία, όρμησε προς το μέρος τους, με αποτέλεσμα ένας από αυτούς να φύγει τρέχοντας χωρίς παντελόνι. Όπως τον τράβαγα στο μπαλκονάκι για να τον πιάσω, τράβαγα εγώ, τον τραβάγανε οι άλλοι απ' έξω και κάποια στιγμή του έχω βγάλει το παντελόνι και έχω βγάλει το μποπό του, να το πω στο έτσι, όλο έξω. Φεύγοντας αυτό στον δρόμο να μην μέτρεχε και προσπαθούσε να βάλει και το παντελόνι του. Ένας γείτονας που είδε τους ληστές άρχισε να καλεί σε βοήθεια. Τότε ένας από αυτούς γύρισε προς εκείνον και του είπε: «Σταμάτα, γιατί θα σε πυροβολήσω». Το απίστευτο είναι ότι όταν τα δύο αδέλφια κάλεσαν το 100, για 5 λεπτά δεν απαντούσε κανείς. Για να σηκώσει η αστυνομία να μιλήσει με κάποιον, τουλάχιστον 5 λεπτά ακούγεται σε αναμονή και κλείσει προωθείται. Οι κακοποιοί ανήκουν σε συμμορία της Δυτικής Αττικής και είναι σύμφωνα με πληροφορίες γνωστές στις αρχές, καθώς έχουν απασχολήσει στο παρελθόν για παρόμοια αδικήματα. Η είδηση της τελευταίας στιγμής από τη Βουλή. Πάμε να συναντήσουμε τον Γιάννη Απέργη. Η είδηση αφορά στην πιθανή επανασύσταση της κοινοβουλευτικής ομάδας του Ποταμιού, Γιάννη. Πράγματι, το απόγευμα στις 6 η ώρα είναι η ορκόμωσης των νέων βουλευτών που θα αντικαταστήσουν εκείνους τους τρεις της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι παραιτήθηκαν προκειμένου να είναι υποψήφιοι ευρωβουλευτές με τη Νέα Δημοκρατία στις επικείμενες ευρωεκλογές. Ανάμεσά τους και ο Νίκος Νηφούδης, ο οποίος θα πάρει την έδρα της Κατερίνας Μάρκου. Ο Νίκος Νηφούδης όμως ανήκει στην κοινοβουλευτική, προέρχεται από τον συνδυασμό του Ποταμιού. Έτσι, η κοινοβουλευτική ομάδα του Ποταμιού θα μπορεί να αριθμεί πλέον 5 βουλευτές. Εφόσον και ο Γιώργος ο Αμυράς, ο οποίος έχει παραιτηθεί και αυτός γιατί θα είναι υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία ευρωβουλευτής, έχει αντικαταστηθεί από την Κατερίνα Λιμπεράκη. Αυτό σημαίνει πολύ απλά ότι ξανά συγκεντρώνεται ο αριθμός των 5 βουλευτών, οι οποίοι είναι το κατώτατο όριο το οποίο χρειάζεται μια κοινοβουλευτική ομάδα για να λογίζεται ως κοινοβουλευτικό κόμμα. Σε ευχαριστώ, Γιάννη. Με ένα θερμό χειροκρότημα αποχαιρέτησαν πριν από λίγο φίλοι και συγγενείς τον δημοφιλή ηθοποιό Τάσο Πεζηρκιανίδη στην κηδεία του που έγινε πριν από λίγο στον Ιερό Ναό του Αγίου Παντελεήμονα στην Πολύχνη Θεσσαλονίκης. Ηθοποιοί, καλλιτέχνες αλλά και απλοί πολίτες
Συνόδευσαν με δάκρυα στα μάτια στην τελευταία του κατοικία τον ηθοποιό, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή το Σάββατο, έπειτα από μάχη με τον καρκίνο. Το Κρατικό Θέατρο Βορείο Ελλάδος, το οποίο ήταν εν ενεργεία ηθοποιός και συμμετείχε σε παραστάσεις του από το 1971, σε ανακοίνωσή του αναφέρει πως πενθεί για το χαμό του Τάσου Πεζιρκιανίδη, ενός σπουδαίου ρολίστα, αγαπημένου ηθοποιού, αλλά και ενός σεμνού και καλλιεργημένου ανθρώπου που υπηρέτησε με συνέπεια το θέατρο, τον κινηματογράφο και την τηλεόραση. Διπλή επιτυχία για το ελληνικό τένις το Σαββατοκύριακο, καθώς για πρώτη φορά πανηγύρισε την κατάκτηση δύο τίτλων. Η αρχή έγινε το Σάββατο από τη Μαρία Σάκαρη, που θριάμβευσε στο Μαρόκο, και η συνέχεια ήρθε χθες από τον Στέφανο Τσιτσιπά, ο οποίος σήκωσε το τρόπαιο στο Open του Εστορίλ. Είναι ο τρίτος τίτλος στην καριέρα του Έλληνα πρωταθλητή. Στέφανος Τσιτσιπά! Πρώτος τίτλος σε χωμάτινη επιφάνεια, δεύτερος το 2019, τρίτος συνολικά στην καριέρα του. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς σήκωσε το πρωτότυπο τρόπαιο του Εστορίλ Open με φόντο την ελληνική σημαία. Ο Έλληνας πρωταθλητής επικράτησε στον τελικό με 2-0 σετ του Ουρουγουανού Πάμπλο Κουέβας, έφτασε τις 23 νίκες στην τρέχουσα χρονιά και από σήμερα βρίσκεται στην ένατη θέση της παγκόσμιας κατάταξης. I really feel comfortable when I come here. I feel like it's a second version pretty much of Greece, maybe even better. No offense. I can't wait to be back next year, really, to enjoy more good quality tennis. Για πρώτη φορά στα χρονικά, το ελληνικό τένις μέσα σε ένα Σαββατοκυριακό πανηγύρισε την κατάκτηση δύο τίτλων, καθώς είχε προηγηθεί ο θρίαμβος της Μαρίας Σάκαρη το Σάββατο στο Ραμπάτ, κερδίζοντας τον τελικό την Τζο Κόντα με 2-1 σετ. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια μετά την επιτυχία της στο Μαρόκο σκαρφάλωσε στο νούμερο 39 της παγκόσμιας κατάταξης. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο μας. Ακολουθούν οι αθλητικές ειδήσεις με τον Μανώλη Σφακάκη και η πρόγνωση του καιρού με την Παναγιώτα Σπηλιοτοπούλου. Από όλους εμάς, καλό σας απόγευμα.